Χρόνια πολλά. Βλέπετε ΜΑΤ και το ΜΑΤ φιλοξενεί τον Pepper 96 και 6 σήμερα. Και αυτό γιατί θα δούμε παρέα το Top 10 Countdown, τα καλύτερα τραγούδια του 2016, τα τραγούδια που αγαπήσαμε και εμείς και εσείς. Τα βάλαμε στη σειρά που πρέπει, μάλλον, νομίζω. Πολύ σωστά. Θα το κρίνετε κι εσείς αυτό. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας είναι εδώ. Η Κλάουντια Μάτωλα είναι κοντά σας. Και σήμερα μαζί θα συναντήσουμε λοιπόν τα 10 καλύτερα τραγούδια της χρονιάς από μεγάλα ονόματα της μουσικής, αλλά και καινούργια αστέρια, όπως το ντουέτο που θα συναντήσουμε τώρα στη 10η θέση. Από τη Γαλλία λοιπόν είναι η Παραντί. Πώς φαίνεται η ηλεκτρονική μουσική από τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια? Πάρα πολύ καλή. Έτσι, είδαμε και τους Σύναψον, υπέροχοι και live, υπέροχη αισθητική τους, ο Avener. Εξαιρετικός, πολύ καλός. Η Παραντί λοιπόν στη 10η θέση, ένα ντουέτο που συναντήθηκε πριν από 5 χρόνια, τα μέλη του δηλαδή, είναι μουσική αλλά είναι και DJs παρέα. Έχουν ενδιαφέροντα που κυμαίνονται από την pop μουσική, πιο μελωδικά δηλαδή, μέχρι τον χορευτικό ήχο της Γαλλίας και μαζί λοιπόν συνδυάζουν και τα δύο στο τραγούδι που βρίσκεται στη 10η θέση. Toi et moi με τους Παραντί. Πώς σου φαίνονται τα top 10, Κλάουντια? Μου αρέσουν πάρα πολύ τα top 10. Υπάρχουν και βιντεάκια που κάθομαι και τα βλέπω, τα top 10 από οτιδήποτε. Έχεις μια αίσθηση έτσι λίγο της αναμονής για την κορυφή, ποιος θα είναι καλύτερο, ποιος θα είναι πρώτος. Έχεις αγωνία, θες να δεις, ας πούμε, ποιος ψήφισε τι και σε ποια θέση το έβαλε. Και αν δεν είναι στη σωστή, τα παίρνεις κιόλας, μου λες, κάντε μου ωραία αυτό στην τρίτη θέση. Περιμένεις λοιπόν να δεις την απογείωση, πώς θα φτάσεις έτσι στο νούμερο 1. Λοιπόν, συνεχίζουμε το countdown και... Και είμαστε στην 9η θέση, έτσι. Σωστά. Στην 9η θέση είναι ένα τραγούδι έκπληξη. Είναι από αυτά που δεν το περιμένεις. Μια τραγουδίστρια pop R&B που την έχει συνηθίσει σε τελείως διαφορετικά πράγματα, ξαφνικά να βάζει country μέσα σε όλο της το στυλ. Η Beyoncé λοιπόν φτιάχνει το Lemonade 2016 και κυκλοφορεί τον Απρίλη. Και μάλιστα πολύ ωραίες συνεργασίες. Κοσμάει. Εξαιρετικές. Ναι, έχει μέσα είναι ο Jack White, Marcus Miller παίζει στο άλμπουμ και είναι και Weekend. Στο Lemonade. Υπάρχει επίσης και ένας καταιγισμός από υποψηφιότητες αυτή τη χρονιά στα Grammy, δεν ξέρω αν έχεις δει. 9 υποψηφιότητες για την επόμενη απονομή, το Φεβρουάριο. Η Beyoncé. Βέβαια, με το άλμπουμ της, το Lemonade. 9. Και έχει ήδη, για όσους ενδιαφέρονται για τους αριθμούς, έχει ήδη σπάσει ένα ρεκόρ γιατί είναι γυναίκα με τις περισσότερες υποψηφιότητες ήδη στα Grammy, 62. Και αν καταφέρει να πάρει 8 στα 9, από τις 9 υποψηφιότητες 8 βραβεία, δύσκολο βέβαια, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται, θα γίνει και η τραγουδίστρια με τα περισσότερα βραβεία Grammy. Ναι, μετά την Alison Krauss. Η Alison Krauss είναι νούμερο 1. Τώρα ναι, αλλά μπορεί να σπάσει το ρεκόρ. Θα δούμε το Φεβρουάριο. Μεταξύ, ήθελε να πάρει και Grammy για country, αλλά δεν μπήκε μες στην κατηγορία. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι σωστό. Ναι. Όσο και country να έχουν, όσα στοιχεία country να έχει, ας πούμε, το τραγούδι μέσα, το τραγούδι που θα ακούσουμε στην ένα θέση, δεν ταιριάζει τόσο για να πάρει το Grammy για country. Δεν είναι pure original country. Αλλά είναι υπέροχο, είναι η έκπληξη της χρονιάς από την Beyoncé, είναι το Daddy Lessons στο νούμερο 9. Είναι τα καλύτερα τραγούδια του Pepper στο MAD και στην 8η θέση θα συναντήσουμε ένα συγκρότημα από τον Καναδά. Κλάουντια, πες μου μερικά πράγματα που σου θυμίζει τον Καναδά. Το κρύο, καταράχτες, Νιαγάρας. Το χόκι. Στον πάγο. Ξέρεις ότι το χόκι στον πάγο ανακαλύφθηκε, παίχτηκε για πρώτη φορά στον Καναδά. Ναι. Και έχει και πάρα πολύ βέβαια. Και πάρα πολύ ξύλο κιόλας στα μάτια του χόκι στον πάγο. Ναι, λίγο βίαιο. Ναι, πάρα πολύ δυναμικό. Υπάρχει όμως και ένα συγκρότημα από τον Καναδά που θα συναντήσουμε στην 8η θέση. Λέγονται Strumbellas. Ο ήχος τους είναι πάρα πολύ ανεβαστικός. Είναι ένα rock συγκρότημα με πολύ δυναμική διάθεση. Και όπως έλεγε και ο τραγουδιστής τους σε μια συνέντευξη, το κομμάτι που θα ακούσουμε δημιουργήθηκε από αποσπάσματα από ηχογραφήσεις ή σημειώσεις που είχε κάνει από πολλές διαφορετικές χρονιές. Έγινε ένα puzzle το οποίο κατάφερε να το συνδέσει λοιπόν. Και το αποτέλεσμά του είναι το τραγούδι που βρίσκεται στην 8η θέση και λέγεται Spirits. I got guns in my head, λέει το κομμάτι, και αυτό σημαίνει έχω πάρα πολλές σκέψεις, καμία σχέση με όπλα. Είναι η Strumbellas στο νούμερο 8. Κλάουντια, τι έχεις κάνει στην καρέκλα εκεί, άλλο. Τίποτα, μια χαρά είναι. Έλα τώρα, σε βλέπω. Κάθομαι τέλεια. Ναι, αλλά κάτι έχεις βγάλει. Είχα ένα προβληματάκι. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από το κανάλι MAD, γιατί σπάσα την καρέκλα. Λοιπόν, να σου πω, προσοχή. Κρυός. Με συγχωρείτε, έτσι. Πάει καρέκλα, αλλά θα το κρατήσω για τέτοιο, πώς το λένε. Για ενθύμιο. Όχι, για αυτό που είναι στους πίνακες, πάντα γνωρίζω. Στις επόμενες παρουσιάσεις, λοιπόν. Εδώ. Θα παρουσιάσει και το νούμερο 7 τώρα ή θα συνεχίσουμε να διαλύουμε το στούντιο. Με αυτό. Το νούμερο 7. Αγαπημένο συνθέτης. Τον έχετε αγαπήσει όλοι, τον έχουμε αγαπήσει όλοι καλύτερα. Από το soundtrack της ταινίας Αμελή. Και μάλιστα, Κοσμά, το ξέρεις ότι υπάρχει και παρεξήγηση έχει γίνει για όλο αυτό.
Ο Γιάν Τερσέν έχει πει ότι δεν έγραψε ουσιαστικά soundtrack για την ταινία και ότι χρησιμοποίησε ο παραγωγός τρία κομμάτια του από τα τρία πρώτα του άλμπουμ. Το αποτέλεσμα μια χαρά ήταν όμως. Εγώ το βρήκα εξαιρετικό. Ναι, αλλά ο ίδιος λέει δεν είναι soundtrack συνθέτης, που είναι. Αλλά υπέροχος, γλυκός, λυρικός, μας έφερε ένα υπέροχο κομμάτι. Πες, που μου τα λες πολύ ωραία πριν. Λοιπόν, είναι από το άλμπουμ του, όπου το οποίο ηχογραφήθηκε σε 5 διαφορετικά, όχι σε 10 διαφορετικά σημεία σε ένα νησί. Υπάρχει ένα νησί στα νησιά της Βρετάνιας, μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας, στο οποίο ο Κερσέν πηγαίνει και γράφει τα κομμάτια του. Είναι δηλαδή σαν χώρος έμπνευσης, που έχει ένα σπίτι εκεί. Τέλειο, μουσική αυτό του. Είναι να έχεις ένα τέτοιο σπίτι, θα γράφω κι εγώ. Τι πιάνα, βιολιά, όλα καρέκλες, όλα. Ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσουμε. λοιπόν, 10 κομμάτια σε 10 διαφορετικά σημεία του νησιού έχουν γραφτεί. Έχει ετοιμάσει και τις συντεταγμένες σε GPS, έχει ετοιμάσει την παρτιτούρα. Τέλειο. Και είναι όλο ένα ολοκληρωμένο έργο. Καταπληκτικό. Το κομμάτι λοιπόν αυτό που είναι στο 7 είναι μια περιοχή από το νησί αυτό. Το Ports Gore. Στην 7η θέση λοιπόν, Γιάν Τερσέν. Πίσω στο Top 10 από τον Πέπερ 96 και 6, από τον Κοσμά Βαβιλέκα. Και την Κλαουντία Μάτολα. Και το νούμερο 6 πλησιάζει τώρα λοιπόν στην οθόνη σας, πάλι από τη Γαλλία. Πάλι από τη Γαλλία. Λοιπόν, πολύ δυνατά ονόματα σήμερα. Έχουμε πάθει. Λοιπόν, μια τραγουδίστρια που το κανονικό της όνομα είναι Eloise, αλλά αποφάσισε να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Την Christine. Christine and the Queens. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποφάσισε να αλλάξει τελείως το look. Η ίδια δηλώνει ότι ήταν πάρα πολύ ντροπαλή για να ανεβεί στη σκηνή. Καλό αυτό, έτσι, να είσαι ντροπαλός. Να μια λύση για τους νέους καλλιτέχνες. Αν ντρέπεστε πάρα πολύ, δημιουργήστε μια περσόνα. Αυτό, και πες τι περσόνα έκανε. Λοιπόν, έχει αφήσει λοιπόν τα φορέματά της στην ντουλάπα, έχει φορέσει ντύσιμο τελείως αντρικό, κουστούμι κτλ. Δηλώνει φαν του Michael Jackson, του David Bowie και του Boy George, καθόλου τυχαίο. Και το κομμάτι της κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα γαλλικά. Είχε τίτλο Christine. Δεν γνώρισε καθόλου επιτυχία, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να το ηχογραφήσει στα αγγλικά και μάλιστα με ένα συνδυασμό από γαλλικό και αγγλικό στίχο. Είναι το Tilted και βρίσκεται αυτή τη χρονιά στα καλύτερα του Pepper, στο νούμερο 6. Είναι τα καλύτερα κομμάτια του Pepper 96 και 6 στο MAD και στην 5η θέση θα συναντήσουμε ένα καινούριο όνομα που ήταν πραγματικά από τις εκπλήξεις της χρονιάς, έτσι, Κλαούντια. Ναι, ήταν μεγάλη έκπληξη, αλλά είναι καινούριο όνομα ως προς τη σόλο καριέρα, έτσι, γιατί η συγκεκριμένη τραγουδίστρια έχει γράψει πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες και το κάνει αυτό χρόνια. Όχι μόνο αυτό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καν καινούργια καλλιτέχνες, αφού για το 2001 έχει ηχογραφεί τις δικές της θέσεις. Αλλά νομίζω ότι η φετινή χρονιά ήταν η χρονιά που την απογείωσε και η Ελλάδα βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Η Ελλάδα βοήθησε τρελά και μάλιστα ευχαρίστησε, έστειλε ένα μήνυμα να ευχαριστήσει τους Έλληνες που τη στήριξαν τόσο πολύ και την αγάπησαν. Την αγαπήσαμε πολύ. Στον Pepper την ακούμε καθημερινά, τη γνωρίσαμε. Ήταν καλεσμένοι μας απίστευτο live με ακροατές προσκεκλημένους στο στούντιο. Ναι, κάποιοι από τους ακροατές είχαν κερδίσει και προσκλήσεις, την παρακολούθησαν live, μιλήσαμε μαζί της. Ο Κοσμάς έχει μιλήσει κάνα 2-3-4 φορές. Εντάξει τώρα, υπερβολές. Κολλητή. Ναι, όχι, δεν νομίζω. Εξαιρετικό άτομο, έτσι. Πάρα πολύ καλή. Και είναι και μια φωνή που δεν πιστεύει ότι βγαίνει τόσο δυνατά και τόσο αυθεντικά, δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο. Είτε είναι unplugged, είτε τραγουδάει σε μια σκηνή με τα μικρόφωνα και τα ηχεία. Η LP είναι μοναδική. Ναι, και είναι αυθεντικό. Είναι απίστευτο. Πολύ original άνθρωπος, πολύ, πολύ ωραία τύπησα και ροκού. Έτσι, της αρέσουν οι Zeppelin. Ναι, νομίζω. Ναι. Είχε κάνει το καλοκαίρι περιοδία επίσης με τον Brian Ferry. Ναι. Φοβερή εμπειρία από ό,τι μας είχε πει. Και μας είπε ότι το καλύτερο live που έχει δει τον τελευταίο καιρό ήταν η Florence. Florence and the Machine. Της άρεσε πάρα πολύ, λέει, η Florence. Ναι. Είχε πολύ ενέργεια, δύναμη, ότι την καθήλωσε, ας πούμε. Μα μια ενέργεια που όλα τα αστέρια της μουσικής νομίζω ότι οφείλουν να έχουν. Θυμάμαι ότι μας είχε πει επίσης ότι είτε παίζει μπροστά σε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είτε παίζει μπροστά σε 50 άτομα, είτε μπροστά σε 50.000 άτομα, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ. Η ίδια το απολαμβάνει και ενθουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο. Πολύ, πολύ ωραίος άνθρωπος και κάποιοι από εσάς ίσως να διαφωνήσετε με την 5η θέση, να το θέλετε στην πρώτη, αλλά είναι στην 5η. Κυκλοφόρησε και το άλμπουμ της αυτή την εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, πότε ήταν, πριν από λίγες μέρες. Το LP. το CD LP, της LP. Λοιπόν, στην 5η θέση. Lost on You. Βήμα-βήμα λοιπόν ανεβαίνουμε τα σκαλιά που λέμε για να ανεβούμε μέχρι το νούμερο 1 στα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς του 2016 για τον Pepper και στην 4η θέση βρισκόμαστε ήδη με ένα συγκρότημα που έρχεται από την Ισλανδία, από το Reykjavik. Wow, θα ήθελα να πω στην Ισλανδία, έτσι, λοιπόν, ωραίο ταξίδι. Ισλανδία, η Festio,
Έχεις μπει ποτέ σε ηφαίστειο, Κλάουντια? Πάρα πολλές φορές, να βλέπεις. Στο ηφαίστειο. Very hot. Κάθε μέρα. Λοιπόν, εγώ έχω μπει σε ηφαίστειο. Έχω πάει σε ηφαίστειο. Τι να σε έχεις μπει μέσα. Μέσα, κανονικά, στον κρατήρα. Τι είναι, αλήθεια. Στην Ίσυρο. Έχεις πάει στην Ίσυρο? Δεν έχω πάει. Λοιπόν, Ίσυρο είναι φοβερή. Είναι ολόκληρο το νησί ένα τεράστιο ηφαίστειο, αλλά υπάρχει και το ηφαίστειο το κανονικό που μπαίνεις αν θες, κάνεις τις βόλτες στον κρατήρα. Εντάξει, είναι λίγο τα πράγματα. Έτσι, hot, είναι πολύ ζεστά, υπάρχει αυτό το, η αίσθηση του θιάφιου. Σε ένα αντίστοιχο ηφαίστειο, λοιπόν, λίγο μεγαλύτερο, στο Ρέκιαβικ της Ισλανδίας, γυρίστηκε το βίντεο των Καλέο, που θα ακούσουμε, θα δούμε στη συνέχεια, ένα συγκρότημα από την Ισλανδία, εντυπωσιακή πρόοδος στη τελευταία χρονιά, από μια χώρα περίπου 300.000 κατοίκων, βρέθηκαν σε μια τεράστια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, 300 εκατομμυρίων κατοίκων. Και η Μπιόρκ, είναι από την Ισλανδία, νομίζω. Νομίζω, ναι. Νομίζω είναι Ισλανδία. Λοιπόν, με αυτό το φοβερό βίντεο, λοιπόν, ένα συγκρότημα που νομίζω έχει πολλά να μας πει και να μας δώσει για τα επόμενα χρόνια. Way Down We Go, στο νούμερο 4, είναι η Καλέο. Εδώ, επιστροφή στο Countdown, το Top 10 του Pepper 96 και 6. Πώς περνάς, Κλαουντία, για πες. Υπέροχα, εδώ με την καινούργια μου καρέκλα. Ναι, είμαστε, έχουμε τρία τραγούδια ακόμα, έτσι, και έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε, νομίζω ότι θα θέλουμε να φύγουμε. Ζεσθενόμαστε τώρα, φτάνουμε στο Top 3, έτσι. Βεβαίως. Είμαστε στην τελική ευθεία. Για πες, στο 3 είναι ένας αγαπημένος σου, νομίζω. Στο 3, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και μ' αρέσει και πάρα πολύ η κριτική που έδωσε η Daily Telegraph. Ο Κάμερον Άνταμς είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο για αυτό το τραγούδι. Ο καλλιτέχνης έρχεται από την Αγγλία. Το πραγματικό του όνομα είναι Rory Graham, αλλά τώρα τον ξέρουμε ως Rag & Bone Man. Και το τραγούδι Human. Και μάλιστα είπε ο Κάμερον Άνταμς ότι αυτό το τραγούδι έχει τη δυναμική που έχει το Take Me to Church του Hozier, ότι ήρθε έτσι έντονα σαν βόμβα, είχε άμεσο impact στο κοινό, που χτυπάει, ας πούμε, κατευθείαν κόκαλο, άρεσε σε όλο τον κόσμο, και ότι είναι ένας τραγουδοποιός που γράφει ειλικρινά. Ο στίχος έχει μια ειλικρίνεια, αυτό είπε, είναι πολύ όμορφο αυτό που είπε. Βέβαια. Και ότι ξεχωρίζει λίγο από το θεσε ωραία, από την corporate pop. Έχεις και μια αίσθηση κατευθείαν ότι το κομμάτι αυτό μιλάει σε σένα. Πολύ δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά τώρα πια, έτσι. Ωραία και ωραία έκφραση και έχει δίκιο σε αυτό που λέω, ότι η μουσική τώρα λιγάκι έχει ένα. Ακούσαμε πολλά παροχημένα, πράγματα που δεν έχουν ψυχή, που ο στίχος είναι πολύ πλαστικός. Εδώ υπάρχει όντως μια αυθεντικότητα. Απόλυτα. Και στην έκφραση, έτσι. Rag & Bone Man στην τρίτη θέση, Human. Εδώ στο MAD-TV, παρέα με τον Pepper 96 και 6 για το Top 10 Countdown, τα αγαπημένα τραγούδια του Pepper για το 2016 και αυτή την πάρα πολύ δύσκολη χρονιά που χάσαμε τόσους καλλιτέχνες, Κοσμά. Πάρα πολλούς και σχεδόν κάθε μέρα άκουγες και ένα καινούριο όνομα. Πολύ σοκαριστικό. Σου δημιουργεί, εμένα μου δημιουργεί άγχος, ότι φεύγουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, με τι θα μείνει. Όχι ότι δεν έχουμε καλούς καλλιτέχνες. Θα μείνει η μουσική τους καταρχήν, γιατί αυτό δεν πρόκειται να χαθεί. Αυτό για πάντα. Ονόματα όπως ο Prince. Έφυγε, ο Leonard Cohen. Μόλις 57. Ο Morris White, τον Earth, Wind & Fire. Ο Lemmy. Κάθε μέρα ακούγεις και ένα καινούργιο όνομα, έτσι. Και πολλές φορές δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, βλέπεις μια είδηση για κάποιον και λες πάει και αυτός, αλλά δεν ήταν έτσι πάντα βέβαια για όλους. Δυστυχώς όμως η χρονιά ξεκίνησε, γιατί τον Ιανουάριο έφυγε από τη ζωή, με την είδηση για τον David Bowie. Τον David Bowie. Και να, και θα το αφιερώσουμε αυτή την μαύρη μπαλίτσα που έχει βάλει εδώ το MAD, γιατί είναι και να κάνουμε Χριστούγεννα μαζί με τον Bowie. That's it. Δεύτερη θέση, λοιπόν. Πλησιάζουμε στο νούμερο 1. Θα αρχίζει να μας αρέσει τώρα εδώ που βρισκόμαστε, αλλά θα φύγουμε σε λίγο. Δεν ξέρω, τι λες εσύ. Εντάξει. Έχουμε γνωρίσει εδώ όλα τα παιδιά τους, έχουμε σπάσει τις καρέκλες. Εντάξει, don't worry, αυτό θα τα καταφέρουμε. Και με τα καφεδάκια μας. Ο David Bowie με καριέρα σχεδόν 50 ετών, από τα τέλη των 60s, με μια πολυσύνθετη προσωπικότητα, στα άλμπουμ του κατάφερε να συνδυάσει όλα τα μουσικά είδη και βέβαια αλλάζοντας και πολλές περσόνες, έτσι, δηλαδή με look και διάθεση και εικόνα που άλλαζε. Εγώ την μπορείς να φανταστείς. Την White Duke και διάφορα. Και πόσους καλλιτέχνες επηρέασε, έτσι. Βέβαια. Επηρέασε πάρα πολλές μπάντες, επηρέασε τη μουσική που ακολούθησε. Και συνεχίζει να τους επηρεάζει. Ναι. Ηθοποιός, αλλά και η τραγουδιστής, αλλά και η ηθοποιός. Έτσι, ξέρεις, έχει ταινίες. Έχει παίξει. Βέβαια. Ένα μήνα πριν από το θάνατο του David Bowie, ανέβηκε στο Broadway το musical Black Star, που έχει πάρει το όνομα από το τελευταίο του άλμπουμ. Και δύο μόλις ημέρες πριν από το θάνατό του, κυκλοφόρησε. Δηλαδή αυτό ήταν απίστευτο. Σαν, δεν ξέρω πώς καταφέραν να ήξερε προφανώς ότι θέλει. Κάτι ήξερε. Το ήξερε. Ήταν άρρωστο. Ναι, σωστά. Ήξερε τα πράγματα που έκανε. Έκανε μια πολύ εντυπωσιακή έξοδο στα αστέρια εκεί που νομίζω σαν Starman πάντα θα ανήκει. Στη δεύτερη θέση λοιπόν στο chart του Pepper για τη χρονιά του 2016, ο David Bowie με το Lazarus.
Είναι ο Pepper 96.6 στο MAD και τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς και μια αναμονή και ένα countdown που πλησιάζει προς το τέλος, Κλαούντια. Φτάσαμε στο νούμερο 1. Και εκεί βρίσκεται ένας καλλιτέχνης από τη Βρετανία που νομίζω ότι είναι και από τους πολύ αγαπημένους. Πάρα πολύ αγαπημένος. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είναι στο νούμερο 1. Εκεί του αξίζει να είναι στην κορυφή. Είναι γλυκύτατος, υπέροχος. Το άλμπουμ του έχει μια εξαιρετική ενορχήστρωση, η παραγωγή είναι απίστευτη. Και είναι από αυτά τα άλμπουμς που νιώθεις μετά από τόσα χρόνια ότι θες να το πιάσεις το άλμπουμ στα χέρια σου, να το διαβάσεις, να το μυρίσεις, να δεις το στίχο, π.χ. οι καλλιτέχνες συμμετέχουν. Σε κάνει να νιώθεις ότι υπάρχει ελπίδα στη μουσική. Έχει έτσι και μια χρειά λίγο του 70 από κάποιες ωραίες, πολύ καλές παραγωγές, Κοσμά. Θυμίζει τα πολύ σπουδαία ονόματα του παρελθόντος, έτσι λένε τουλάχιστον. Mm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε χρόνια τώρα, γιατί βρίσκεται στην επικαιρότητα, όχι τόσο βέβαια έντονα όσο τη φετινή χρονιά, εδώ και 5 περίπου χρόνια. Υπήρξε και μια ψηφοφορία του BBC το 2012, ήταν το χρυσό ταλέντο εκείνης της χρονιάς και φαίνεται ότι η πορεία του συνεχίζεται. Εξακολουθεί. Βέβαια. Ναι, λένε για τα live του όσοι έχουν βρεθεί εκεί, γιατί είχαμε και διαγωνισμό και στείλαμε και ακροατή μας. Ναι, βέβαια, είχαμε διαγωνισμό. Στην Ολλανδία, νομίζω. Και έστειλε ακροατή στην Ολλανδία. Αυτοί που έχουν δει τα live, λοιπόν, λένε ότι είναι ένας καλλιτέχνης που χάνεται μέσα στη μουσική. Πολλές φορές μπορεί να μην βλέπει καν το κοινό του. Είναι αλλού, ταξιδεύει ο ίδιος και φυσικά και οι ακροατές του και το κοινό μαζί. Και πάρα πολύ ωραίο το βίντεο που θα δείτε. Και έτσι δεν λέμε ακόμα ποιο είναι. Όχι, πρώτα πρέπει να το πεις. Πρέπει να πεις το νούμερο. Θα το πούμε στο τέλος. Πρώτα να πούμε χρόνια πολλά. Εντάξει. Να πούμε καλή χρονιά. Ευχαριστούμε το MAD για τη φιλοξενία. Εννοείται. Συγγνώμη για την καρέκλα. Θα το πω κατά στήριξη. Γεια σας. Εύχομαι να πάρετε μια καινούργια καρέκλα. Γιατί πάει αυτή. Θα φέρουμε μια καινούργια καρέκλα την επόμενη φορά. Ο Pepper χρωστάει μια καρέκλα στο MAD. Και θα τα πούμε εμείς στη συχνότητα του Pepper 96.6, ο Κοσμάς Δεβελέγκας, η Κλαούντια Μάτωλα κοντά σας και ο Μάικλ Κιουανούκα με το Love and Hate.